Αγαπητές συνδημότησες και αγαπητοί συνδημότες, μια προσωπική περιπέτεια από τη θητεία μου ως πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ, για την οποία δέχτηκα τόνους λάσπης και ασύλληπτες συκοφαντίες, βαδίζει προς το τέλος της. Το πολιτικό σκέλος της περιπέτειας αυτής έληξε με τη δικαίωσή μου, με τη δική σας τιμητική στήριξη στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές. Ήταν η πιο ηχηρή και αποστοματική απάντηση σε όσους επιχείρησαν να μου καταλογήσουν υστερόβουλες κινήσεις και ιδιοτέλεια στην υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Το διαδικαστικό και νομικό σκέλος, όπως από την πρώτη στιγμή ζήτησα και ανέμενα, μπαίνει στην τελική του ευθεία με τον προβλεπόμενο καταλογισμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες του επιστρεπταίου ποσού προς το Δήμο, καθώς η ΚΕΔΙΣ έχει καταργηθεί. Σέβομαι την τυπική διαδικασία των υπηρεσιών. Θα διερευνήσω τις νομικές δυνατότητες που έχω, με δεδομένο ότι όμοια περίπτωση προκατόχου μου, προέδρου της ΚΕΔΙΣ, είχε αίσια δικαστική έκφαση. Επειδή δεν είμαι κολλημένη σε καρέκλες και επειδή δεν θέλω να υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ τη σημερινή διοικητική μου θέση στο Δήμο, η ηθική μου επιβάλλει την παρέτησή μου από τη θέση της άμυστης αντιδημάρχου. Ευχαριστώ τη Δήμαρχο, κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, για την εμπιστοσύνη της και θα είμαι στη διάθεσή της μόλις ολοκληρωθεί το τυπικό και διαδικαστικό μέρος της υπόθεσης. Ελπίζω φυσικά να υπηρετώ την παράταξή μας και να βοηθώ με τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία μου που συνέβαλαν στην τιμητική επιλογή μου από τη Δήμαρχο ως άμυστη αντιδήμαρχος πολιτισμού. Ευχαριστώ όλες και όλους που με στηρίξατε σε αυτή την πρωτοφανή περιπέτεια.